την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την περιβόητη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το δάνειο, την έγκριση όρων δανείου της ΔΕΙΑ προκειμένου να αγοραστεί το κτίριο της συνεταιριστικής. Για να δούμε ποιος δικαιώθηκε τελικά και πώς λειτουργεί αυτός ο Δήμος σήμερα. Έφερε σε έκτακτο θέμα ο κύριος Δήμαρχος πριν 2-3 μήνες το θέμα να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο όρους δανείου της Δημοτικής Επιχείρησης 981.000 ευρώ προκειμένου να αγοραστεί το κτίριο της συνεταιριστικής τράπεζας από διαγωνισμό που διενεργούν οι εκαθαριστές της τράπεζας. 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο υποφαινόμενος, ο κύριος Λαμπρινός, ο κύριος Μουρούτσος και ο κύριος Οικονόμου, αν θυμάμαι καλά, είπαμε όχι κύριε Δήμαρχε, διαφωνούμε στη λογική που έχετε, δείξτε μας φάκελο, δείξτε μας τους όρους του δανείου, δείξτε μας τις εισηγήσεις των υπηρεσιών που λένε ότι πρέπει να πάρουμε δάνειο, δείξτε μας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, δεν μας έδειξαν απολύτως τίποτα. Και είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι συμφωνούμε στην αγορά, είναι καλή η τιμή, παρότι μπορούμε να πάμε και σε πολύ χαμηλότερη, αφού είμαστε ο μοναδικός συμμετέχον και είχαν μιλήσει με τους εκαθαριστές, αλλά δεν ψηφίζουμε την έγκριση του δανείου, διότι δεν έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο. Και βέβαια θυμάστε, τίποτα άλλο δεν λέχθηκε και ούτε έχει καταχωρηθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βγήκε την επόμενη κύριος Δήμαρχος και τι δεν μας είπε, τι εγώ για να πλήξει εμένα ως κάτοικο του συνοικισμού. Νομίζουν ότι οι συνοικισμιώτες εδώ ότι τρώνε σανό. Επειδή είμαι κάτοικος της περιοχής, ότι εγώ δεν ψήφισα να πάει η μικρασιατική στέγη στο κτίριο της συνεταιριστικής. Ψέματα! Ψέματα! Δεν εγκρίναμε τους όρους. Και έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση, ελπίζω να μην πούν ότι ήταν και κανένας δάχτυλος δικός μου, να ακυρώσει την περιβόητη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για ποιο λόγο ή για ποιους λόγους? Ότι δεν επιτρέπεται ο Δήμος να δώσει έγκριση σε δάνειο νομικού του προσώπου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης συγκεκριμένα, να δώσει δάνειο, διότι είχαν συγκεκριμένη νομολογία, απόφαση νομικού συμβουλίου του κράτους, του Υπουργείου Εσωτερικών κτλ. Τα λέει η απόφαση το διάβγεια. Αυτά δεν τα γνώριζαν, δεν ρώτησαν. Γιατί δεν βάλανε την υπηρεσία να κάνει εισήγηση? Αυτά ζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ακυρώθηκε η απόφαση. Ποιος έχει δίκιο τελικά? Και βγήκε ο κύριος Δήμαρχος να μας πει πάλι τα ανεξήγητα. Τι δηλαδή? Ότι τώρα θα πάρουμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ. Καλά θα κάνουν. Και θα βάλουν προσημείωση το κτίριο της συνεταιριστικής. Πολύ καλά θα κάνουν. Γιατί δεν το κάνανε πριν? Γιατί δεν το κάνανε και βάλανε αυτή την περιπέτεια το Δήμο? Δεν τα γνωρίζανε, δεν ρωτάνε, δεν μαθαίνουν. Την ίδια την οικονομική υπηρεσία να είχαν ρωτήσει ή την νομική υπηρεσία θα τους είχε δώσει τέτοια απάντηση. Την αποκεντρωμένη να είχαν ρωτήσει θα τους είχε δώσει απάντηση. Από το ένα φάουλ στο άλλο πάνε. Και φυσικά πάλι στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ δεν υπάρχει συνεταιριστική. Αυτά τα είπε ο κ. Νανόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι καλό θα ήταν να πάει εκεί να φιλοξενήσει τις φορεσκές της μικρασιατικής στέγης και το επικοινώνησε και ο Δήμαρχος εκ των υστέρων. Σε καμία απόφαση δεν υπάρχει. Και κατακλείδει, κλείνω το θέμα αυτό. Εμείς ως παράταξη μιλάμε για νέο κτίριο μουσείο μικρασιατών και προσφυγικών κοιμηλίων στο συνοικισμό. Δεν μιλάμε σε ένα κτίριο της ΔΕΙΑΚ που θα είναι οι υπηρεσίες, που θα είναι οι αποθήκες, που θα είναι τα ζυμπό, οι σωλήνες, οι βάνες και όλα αυτά, να πάμε να βάλουμε τις στολές της μικρασιατικής στέγης και τα ενθύμια που υπάρχουν. Μιλάμε για νέο κτίριο πολιτισμού του Δήμου που θα ονομαστεί Μουσείο Μικρασιατών και Προσφυγικών Κοιμηλίων. Αξίζει στους πρόσφυγες, αξίζει στους μικρασιάτες, αξίζει στους συνοικισμιώτες. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Γι' αυτό. Λοιπόν, είπατε κι εσείς ότι θα μπορούσαν να το πάρουν σε χαμηλότερη τιμή και ότι ο μόνος που πήγε να χτυπήσει το συγκεκριμένο κτίριο ήταν ο Δήμος Κορινθίων.
είναι δεσμευτική πλέον αυτή η απόφαση από την ώρα που χάλασε η δουλειά με το δάνειο αυτή η προσφορά που έχουμε κάνει, ή θα πάει σε δεύτερο δεύτερη δημοπρασία το κτίριο και όντως για όποιον γνωρίζει το πώς λειτουργούν αυτή η κατάσταση με τους πληστηριασμούς θα μπορούσαμε να το πάρουμε σε αρκετά χαμηλότερη τιμή. Γιατί ναι μεν 1.000.000 ευρώ για το κτίριο με αυτά που έχει μέσα είναι μια πολύ καλή τιμή, όμως αυτά που έχει μέσα το κτίριο δεν θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ ο Δήμος, γιατί έχουν φτιαχτεί για τράπεζα. Εκτός αν σκοπεύει να φτιάξει ο Δήμος Κορινθίων καμία τράπεζα. Καταρχήν έχουμε πλήρη άγνοια τι γίνεται με τους όρους του δανείου. Πλήρη άγνοια. Και δεν είναι μόνο τα επιτόκια. Παράδειγμα, το κτίριο θα έχει και τον εξοπλισμό μέσα. Ουδείς το γνωρίζει. Ουδείς ενημέρωσε. Όμως επειδή με ρωτάτε για την τιμή, θα σας πω ότι η απόφαση, η προσφορά που έχουν καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Σίδερους Αποκέντρωσης, βεβαίως και τους... Δεσμεύεται η Δημοτική Επιχείρηση. Είτε έπαιρνε δάνειο από τον Δήμο, είτε βρούνε τον τρόπο της προσημείωσης του ακινήτου. Το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο επιτόκιο, ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Ή θα είναι μεγαλύτερο, δεν το γνωρίζω. Εάν, επειδή γνωρίζω τα τραπεζικά, όμως σας λέω ότι δεσμεύει η προσφορά, και δεύτερον, στο συγκεκριμένο κτίριο και με τη συγκεκριμένη διαδικασία, εάν δεν πήγαινε κάποιος ενδιαφερόμενος, θα ήταν υποχρεωμένοι οι καθαριστές να το βγάλουν στη μισή τιμή. Έτσι γίνεται στους πληστηριασμούς και στους διαγωνισμούς. Θα μου πείτε τώρα, ήταν σίγουρο ότι δεν θα πήγαινε κανένας. Δεν το γνωρίζω, αλλά από ό,τι κατάλαβα έχει γίνει μια συνεννόηση της Δημοτικής Αρχής, της ΔΕΙΑΤ, με τους εκαθαριστές για να μην πάει κανένας. Και γι' αυτό υπήρχε μια απόλυτη μυστικότητα που ούτε εμείς δεν τα γνωρίζαμε. Από ό,τι έμαθα, μόνο ο κ. Νανόπουλος τα γνωρίζει. Ο κ. Πνευματικός θέλει να μιλάει μόνο με τον κ. Νανόπουλο. Άμα μιλάει με τον κ. Νανόπουλο, ας τα βρουν με τον κ. Νανόπουλο. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Πάντως μπορούσαμε και με... η τιμή, το ξαναλέω, είναι καλή. Θα μπορούσαμε όμως να πάμε και στη μισή τιμή. Όχι σούπερ ευκαιρία. Θα μπορούσαμε να πάμε και στη μισή τιμή. Μιλάμε για 500.000 διαφορά. Και τυχαίνει να είναι οι διαφορές όλο 500.000 στα περιβολάκια και 500.000 συνεταιριστικοί. Τώρα... Είμαστε λίγο large γι' αυτό. Και ερώτηση, τι αγοράζουμε με αυτό το 1.000.000 μπορείτε να μας πείτε. Δηλαδή, πέρασε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αγοράζουμε και τα γραφεία που είναι μέσα. Αγοράζουμε τον εξοπλισμό, τους υπολογιστές. Δηλαδή, έχετε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λέει αγοράζουμε το κτίριο της συνεταιριστικής. Τα ντουβάρια αγοράζουμε. Τι ακριβώς αγοράζουμε. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να το κλείσουμε το θέμα εκεί, δεν μιλάει για αγορά. Είναι για έγκριση όρων δανείου. Τίποτε άλλο. Έκανα και εγώ το ερώτημα. Θα πάρουμε μόνο το κτίριο, θα πάρουμε και τον εξοπλισμό, είτε είναι έπιπλα, είτε είναι υπολογιστές, είτε δεν ξέρω τι είναι, τι έχουν συμφωνήσει. Δεν προκύπτει από την απόφαση. Αυτά είναι θέματα που γνωρίζει μόνο ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ και δήμαρχος. Άρα. Η Δημοτική Συμβουλή δεν γνωρίζετε τι αγοράζουμε, η ΔΕΙΑΚ γνωρίζει μόνο. Φυσικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε μόνο για τους όρους και γι' αυτό ακυρώθηκε και η απόφαση. Στη ΔΕΙΑΚ, ποιοι είναι μέσα στο ΔΣ της ΔΕΙΑΚ, κ. Σταδέλη, μήπως είναι κατά 90% η Δημοτική Αρχή και... Προφανώς. Είναι ο Δήμαρχος, είναι ο κ. Βλάσης ο Αντιπρόεδρος, είναι ο κ. Παρτσινέβελος, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Ζήμος, είναι μέλη που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι, πολίτες, κάτοικοι και γνώστες στο αντικείμενο, και τη μειοψηφία την εκπροσωπεί ο κύριος Πιέτρης. Τώρα, ονόματα δεν τους γνωρίζω όλους, να σου πω.